Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα έχουμε ένα θέμα το οποίο μου άρεσε τόσο πολύ όταν το έλαβα χθες το βράδυ το email, ώστε έτυχε να το έχω στο χέρι μου το κινητό, να έρθει το email, να δω τον τίτλο, και λέω, αυτό θα το κάνω οπωσδήποτε vlog και μάλιστα σύντομα. Γιατί το θέμα της κουπέλας έχει να κάνει με τη συνεξάρτηση, αλλά όχι σε ερωτικές σχέσεις όπως τις συζητάμε συνήθως, αλλά σε άλλων ειδών σχέσεις. Όπως για παράδειγμα τη σχέση που μπορεί να έχουμε με έναν άνθρωπο από τον οποίο αγοράζουμε υπηρεσίες και κατά πόσο μπορεί να είμαστε χειραγωγήσιμοι ή ευάλωτοι στη χειραγώγηση ή ευάλωτοι στον gaslighting, με τον ίδιο τρόπο που μπορεί να είμαστε ευάλωτοι σε αυτά τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου, στις ερωτικές σχέσεις. Λοιπόν, διαβάζω την επιστολή της φίλης. Κυρία Θέκλα, σας γράφω το παρακάτω πιο πολύ αντί σχολείου στο YouTube, γιατί δεν θα ήθελα να φανούν τα στοιχεία μου. Λοιπόν, ακούστε εδώ και θα σας δείρω αυτοί που ξέρετε ποιοι είστε. Ίσως και επειδή με αγχώνουν τυχόν καλοπροαίρετα εντός αγωγικών σχόλια απαντήσεις που μπορεί να λάμβανε αν το έγραφα δημόσια. Αυτοί είστε. Κάνετε τον κόσμο να φοβηθεί να σχολιάσει. Να φοβηθεί να πει την εμπειρία του σε ένα σχόλιο. Και αναγκάζεται να μου στέλνει εμένα email η ώρα 2 το πρωί. Αυτοί είστε. Το ξαναλέω εξ αφορμής αυτού της παραγράφου της Φιλενάδας, ότι πρέπει να πατάτε like στο βίντεο πριν να ξεκινήσετε να το βλέπετε, αν είστε σίγουροι για το περιεχόμενο, ή μετά που θα το δείτε αν σας αρέσει. Ναι, γιατί ξεχνάω να δούμε αυτό. Και δεύτερον, όταν σχολιάζουμε, βουτάμε ξανά και ξανά τη γλώσσα μας στο μυαλό, γιατί ο άνθρωπος ο οποίος κάνει το σχόλιο, ο άνθρωπος ο οποίος στέλνει την επιστολή, είναι άνθρωπος και έχει ευαισθησίες. Οπότε προσέχουμε πάρα πολύ να μην κοροϊδεύουμε κάποιους από τα σχόλια, να μην γελιοποιούμε κάποιους από τα σχόλια κλπ. Λοιπόν, πάμε. Με αφορμή το βίντεο που ανεβάσατε σήμερα και που μόλις παρακολούθησα, είμαι προβληματική ή όντως δεν με ήθελε, και με αφορμή τις συστάσεις σας στο τέλος του βίντεο, θα ήθελα να σας γράψω τα εξής και μία δική μου πολύ πρόσφατη εμπειρία. Πιστεύω ότι η συνεξάρτηση μας επηρεάζει και σε άλλες πτυχές της καθημερινής ζωής μας. Αυτό το εντόπισα χθες, αφού πήγα στο συνεργείο να παραλάβω το αμάξι μου μετά από ένα σέρβις που ήθελα να του κάνω. Είχα εντοπίσει κάποια προβλήματα και το πήγα για ένα σέρβις ρουτίνας, ας πούμε. Εδώ να σημειώσω πως είχα στο μυαλό μου ότι αν έβρισκα και κάτι σημαντικό που ήθελε αλλαγή, θα το δεχόμουν να προχωρήσω. Κυρίως για την ασφάλειά μου, γιατί οικονομικά δεν ήθελα να ξεφύγω πολύ. Σε καταλαβαίνω. Έτσι και έγινε. Έφτιαξαν κάποια πράγματα. Τους πήρα τη Δευτέρα τηλέφωνο να δω αν είναι έτοιμο. Το είχα αφήσει Παρασκευή. Και μου είπαν ότι εντόπισαν κάτι ακόμα και αν θέλουν να το αλλάξουμε, και με ενημέρωσαν και για το κόστος. Οπότε και δέχτηκα, γιατί μου φάνηκε σημαντικό. Όταν πήγα την Τρίτη να το πάρω, με ενημέρωσε ο ιδιοκτήτης και μάστορας για κάποια προβλήματα στον κινητήρα και γενικά με συμβούλεψε για αυτό το πρόβλημα. Έπειτα μου είπε ότι και η μπαταρία θέλει αλλαγή, γιατί θα με αφήσει κάποια στιγμή. Ότι δεν είναι καλή η μπαταρία και μια μέρα δεν θα παίρνει μπροστά το αμάξι. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την μπαταρία του αυτοκινήτου. Στο παρελθόν είχα και μηχανάκι και ξέρω πως είναι να έχει πρόβλημα η μπαταρία, γιατί το είχα αντιμετωπίσει. Οπότε είχα την γνώση και την εμπειρία. Ο μάστορας άρχισε το ψιστήρι και ενώ μιλούσε εγώ σκεφτόμουν ότι «ΟΚ, δεν έχει πρόβλημα η μπαταρία και ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο και δεν παίρνει μπροστά, θα το αντιμετωπίσω εκείνη τη στιγμή όταν συμβεί». Δεν ήθελα επίσης να πληρώσω παραπάνω έξοδα αυτή τη δεδομένη στιγμή, γιατί δυσκολεύομαι οικονομικά. Μην τα πολυλογώ, τελικά δέχτηκα να την αλλάξει, ένα κόστος 75 ευρώ, επιπλέον του σέρβις που ήταν στα 240, που για μένα αυτή την περίοδο είναι πολυτέλεια να τα δώσω για κάτι που δεν έχει χαλάσει και δεν είχα ποτέ πρόβλημα, δηλαδή την μπαταρία του αμαξιού. Ο μάστορας μου είχε αρχίσει το ψιστήριο ότι χρειάζεται αλλαγή και μπορεί να σε αφήσει σε μια εβδομάδα ή σε ένα μήνα, ότι και καλά δεν ξέρει ακριβώς, αλλά ότι θα συμβεί. Και μου λέει, εντάξει είναι και τι θέλει ο καθένας, μπορεί να συμβεί και να τρέχεις εκείνη την ώρα, να μην έχεις μεταφορικό μέσο, να χρειαστείς το αμάξι και να μην μπορείς λόγω μπαταρίας να το έχεις. Ψιστήρι κανονικό δηλαδή για να πουλήσει. Εκτός από την μπαταρία μου έκανε και ψιστήρι για αλλαγή ή αλλοκαθαριστήρων, αλλά επειδή τους είχα αλλάξει πρόσφατα, δεν μπόρεσε να με ρίξει εντός αγωγικών. Να πω επίσης πως ήταν γνωστός του πατέρα μου ο μάστορας και υποτίθεται ότι θα με πρόσεχε. Έπειτα από συζήτηση με τον παππού μου, που έχει γνώσεις και ήταν μηχανικός, βέβαια όχι σε αμάξια, μου είπε ότι την μπαταρία την αλλάζεις μόνο όταν δεν παίρνει μπροστά το αμάξι και αφού πρώτα την μετρήσεις κλπ. Δηλαδή μου εξήγησε ότι δεν χρειαζόταν τώρα να την αλλάξω. Θέλω βασικά να καταλήξω ότι νιώθω και εγώ ευάλωτη στη χειραγώγηση. Πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο αυτό φαίνεται στη συμπεριφορά μου. Μία ανασφάλεια και κάποιος μπορεί να την διαβάσει και να προωθήσει τα δικά του συμφέροντα. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτός εκείνη τη στιγμή τα παρουσίασε έτσι όπως τα παρουσίασε τα πράγματα και εγώ δεν εμπιστεύτηκα το ενστικτό μου που μου έλεγε ότι «ΟΚ, είναι εντάξει η μπαταρία, ποτέ δεν είχες πρόβλημα». Έβαλα το μυαλό μου σε παύση και εμπιστεύτηκα. Να πω επίσης πως όταν μου έκανε το ψιστήρι σκέφτηκα να αφήσω την παλιά και μόλις πάω σπίτι να το πω στον πατέρα μου και να το ρωτήσω τη γνώμη του. Και η πρώτη μου απάντηση στο ψιστήρι ήταν ότι θα κλείσω ραντεβού την επόμενη εβδομάδα, αν είναι, για να το αποφύγω. Και εκεί μου λέει ο μάστορας, την επόμενη εβδομάδα μπορεί και να είναι αργά, ότι και καλά μπορεί η μπαταρία να με έχει αφήσει. Αλλά δεν ήξερε κιόλας αν είναι σε ένα μήνα που θα την αφήσει, αν είναι σε μια εβδομάδα. Να πω επίσης ότι είμαι στην πόλη μου και αν χρειαστώ κάτι μπορώ να πάρω τους γονείς μου ένα τηλέφωνο για βοήθεια. Οπότε εκεί ήταν που λέω ότι «ΟΚ, ας την αλλάξουμε τώρα». Σου κάνε κανονικό gaslight. Στην Κύπρο έχει μία παροιμία που λέει «Εγώ στραβώνω και πουλώ, εσου άβλεπε και αγόραζε», που σημαίνει στη δημοτική διάλεκτο «Εγώ τυφλώνω για να πουλήσω, εσύ άνοιξε τα μάτια σου για να αγοράσεις». Όταν σήμερα πήρα τηλέφωνο να ζητήσω να πάρω την παλιά μπαταρία που είναι δική μου και δεν έχει δικαίωμα χωρίς να με ρωτήσει να την κρατήσει, σωστό. Εγώ θυμάμαι όταν κάνω σερβις στο αυτοκίνητο ότι αν αλλάξουν κάτι μετά που θα με ρωτήσουν φυσικά ότι το παλιό το βάζουν μέσα στο αυτοκίνητο στη σακούλα και σου λέει κάνε εσύ ό,τι θες με αυτό. Αυτό ήταν για παράδειγμα το τάδε εξάρτημα που έχουμε αλλάξει που πλήρωσες για το καινούριο. Να το παλιό εδώ να το δεις ότι ήταν αυτό που αλλάξα. Όταν σήμερα πήρα τηλέφωνο να ζητήσω να πάω να πάρω την παλιά μπαταρία μου είπε η κοπέλα που επίσης ήταν μπροστά σε όλες τις προηγούμενες συζητήσεις χθες, ότι και καλά κρατάνε μία μπαταρία και δίνουν μία και ότι δεν μπορεί να μου τη δώσει γιατί θα την πάει ανακύκλωση. Μάλιστα. Και την απαντάω εγώ ότι και εγώ ανακύκλωση θα την πάω και τη θέλω. Και μου απάντησε μετά ότι και καλά να πω εκεί και να ρωτήσω τον μάστορα, αλλά δεν νομίζει ότι γίνεται. Τέλος πάντων, πιστεύω ότι όλοι κάπως, τα Medium, χαρτορίχτρες και λοιποί άλλοι, αυτοί που εκμεταλλεύονται την ανθρώπινη ανασφάλεια, διαβάζουν κάτι σε μας και τελικά πέφτουμε θύματα εκμετάλλευσης. Γιατί και εγώ εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα να μείνω σταθερή στη δική μου σκέψη, ακόμα και αν έκανα λάθος, αλλά επέλεξα να εμπιστευτώ κάποιον έξω από μένα. Τι να πω, ίσως ήταν και δική μου ανασφάλεια να δείξω εκείνη τη στιγμή ότι είμαι εγώ αυτή που παίρνω τις αποφάσεις. Ότι εγώ αποφασίζω για τη ζωή μου και ότι ο πατέρας μου στην περίπτωση που θα το ρωτούσα πρώτα ή κάποιος άλλος. Όμως παίρνω εγώ τις αποφάσεις έτσι. Με κάνει να νιώθω χάλια με τον εαυτό μου, το αυτοκίνητο μου που είναι μεταχειρισμένο και βγάζει προβλήματα γιατί αν ήταν καινούριο ίσως να μην χρειαζόμουν συνεργείο. Νιώθω ότι με κορόιδεψαν και με εκμεταλλεύτηκαν. Δεν ξέρω καν αν είναι σχόλιο ή θέμα για blog ή απλώς οι σκέψεις μου για τον ψυχολόγο μου, αλλά ήθελα να τονίσω το γεγονός ότι η συνεξάρτηση και το καλό παιδί φαίνονται να επηρεάζουν και άλλες πτυχές της καθημερινής ζωής μας και όχι μόνο στις ερωτικές σχέσεις που φαίνεται να εστιαζόμαστε περισσότερο, να εστιάζουμε περισσότερο. Βεβαίως επηρεάζουν και άλλες πτυχές της ζωής μας. Αυτά ήθελα να γράψω. Εύχομαι να συνεχίσετε την καλή δουλειά και τα βίντεο για το καλό όλων μας. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλησπέρα σας πάλι. Καλημέρα σας. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση όμως, γιατί σας λέω ήταν 2 το πρωί που έτυχε να απαντήσω αυτό το mail. Εκεί που έγραψα ότι τους πήρα τηλέφωνο τη Δευτέρα να δω αν είναι έτοιμο και με ενημέρωσαν για ένα ακόμα πρόβλημα και το κόστος. Θέλω να σημειώσω ότι στο τηλέφωνο μου είπαν ότι ήθελα να πάρουν τον πατέρα μου τηλέφωνο να τον ενημερώσω και να τον ρωτήσω αν θα προχωρήσω στο να το φτιάξω. Εκεί τους είπα ότι εγώ αποφασίζω για τα μάξι μου και εγώ είμαι επί των οικονομικών αποφάσεων. Να πω ότι το είχαν κάνει και στο παρελθόν, δηλαδή να πάρουν τον πατέρα μου τηλέφωνο για ενημέρωση και με είχε εκνευρίσει και τότε. Το θεωρώ κατάλοιπο πατριαρχικής κοινωνίας. Συμφωνώ. Παίρνεις τηλέφωνο, θεωρώ αυτό που σου φέρνει τα μάξι και το αφήνει. Είχα αφήσει και τον αριθμό μου και τις δύο φορές. Από εκεί και πέρα είναι δικό μας θέμα αν θα το συζητήσουμε ή να το συζητήσουμε εσωτερικά. Το έκαναν όπως κατάλαβα γιατί πίστεψαν ότι αυτός πληρώνει. Όμως ήμουν πάντα εγώ αυτή που έπαιρνα τηλέφωνο για να κλείσω το ραντεβού και πήγαινα το αμάξι. Η εμπλοκή του πατέρα μου αφορά πιο πολύ το αν θα θέλαμε να κοπεί τιμολόγιο στην εταιρεία του ή όχι. Εκεί ίσως φάνηκε σε αυτούς ότι εγώ ήθελα να δείξω ότι παίρνω τις αποφάσεις και οπότε το εκμεταλλεύτηκαν για να μου πουλήσουν διάφορα. Επειδή μάλλον θα σκέφτηκαν είμαι γυναίκα και δεν ξέρω από αυτά. Προφανώς έχω και εγώ τα θέματα μου με την οικογένειά μου και τους γονείς μου και ίσως το έδειξα με τον τρόπο μου, δεν ξέρω. Είμαι όμως μια ανεξάρτητη οικονομικά γυναίκα εδώ και κάποια χρόνια και περιμένω από τους άλλους σεβασμό. Ίσως απλώς μπερδεύτηκαν οι άνθρωποι και τους ήταν πιο εύκολο να πάρουν τηλέφωνο τον πατέρα μου. Τι να πω, όχι. Ξεκάθαρα θεωρούσαν ότι ο πατέρας σου καταλαβαίνει καλύτερα από αυτοκίνητα από εσένα ή ότι ο πατέρας σου πληρώνει. Γιατί και εγώ εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτηκα, να μείνω σταθερή στη δική μου σκέψη, ακόμα και αν έκανα λάθος, αλλά επέλεξα να εμπιστευτώ κάποιον έξω από μένα. Θυμίζει εκείνο το κομμάτι. Τι να πω, ίσως ήταν δική μου ανασφάλεια να δείξω εκείνη τη στιγμή ότι είμαι εγώ αυτή που παίρνω τις αποφάσεις, ότι εγώ αποφασίζω για τη ζωή μου και όχι ο πατέρας μου. Στην περίπτωση που θα το ρωτούσα πρώτα κάποιος άλλος. Όμως παίρνω εγώ τις αποφάσεις, να το ρωτήσω. Και πού κατέληξα μετά από σκέψη και αφού έγραψα το κείμενο σε εσάς? Όλα αυτά επειδή κάποιος μου έδειξε να ασχολήθηκε μαζί μου ή μάλλον με κάτι που με αφορά και τον εμπιστεύτηκα, ένα νιάξιμο που δεν έπαιρνα από την οικογένεια και επειδή θέλω να δείξω στον κόσμο και στην οικογένεια ότι εγώ παίρνω τις αποφάσεις για τη ζωή μου ανεπηρέαστη από τους γονείς μου. Πέφτοντας όμως σε άλλα προβλήματα μόνο και μόνο επειδή δεν θέλω να τους ρωτήσω τη γνώμη τους και να τους δώσω έτσι αξία ή την αυτοπεποίθηση ότι ακόμα τους ρωτάω και δεν ξέρω ή δεν έχω πάρει τη ζωή μου στα χέρια. Αχ, και να με ήξερα καλύτερα. Μάλλον φουλ επηρεασμένη για να τραβήσω την προσοχή τους, κάτι που μάλλον με νοιάζει ακόμα, ή φουλ στην εξαρτώμενη σχέση που έχω μαζί τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Και κάπου εδώ η μητέρα μέσα μου αναστενάζει και λέει: μακάρι και τα παιδιά μου να μην με έπαιρναν τηλέφωνο, ειδικά ο γιος μου, που είμαι σίγουρη που θα ακούσω αυτό το βίντεο, για να μου λένε τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση, τι να κάνω σε αυτή την περίπτωση. Μακάρι. Εγώ έχω το άλλο πρόβλημα. Του λέει αυτή. Θα το κάνει πιο εύκολα, κάτσε να τους το φορτώσουν. Όχι ό,τι κάνουν, ό,τι τους πω εγώ. Για παράδειγμα, έχουν μια περιοδική εργασία και η κόρη μου το κάνει. Σου λέει, ας το κάνει αυτή. Όπως και να έχει. Βγαίνω εγώ έξω. Και σε εκείνη την. Όχι, ξανάρχομαι. Στην περίπτωση που τα δικά μου τα παιδιά μου ζητάνε να τους κάνω αγκαρίες, εγώ πρέπει να μην είμαι συνεξαρτώμενη και να τους λέω, παιδί μου, είναι δική σου η ζωή. Είναι η δική σου η απόφαση να πας ταξίδι και να αλλάξεις το διαβατήριό σου γιατί έχει λήξει. Με το καλό πήγαινε στις υπηρεσίες να το πράξεις. Κανονικά έτσι. Παράδειγμα. Ή είναι δική σου δουλειά αυτό. Το κάνεις επειδή το επιλέγεις. Συγχαρητήρια. Πολύ καλά κάνεις. Μ' αρέσει πολύ που ζεις τη ζωή σου ανεξάρτητα. Κάνε όμως και τις δουλειές σου που έχεις να κάνεις. Λοιπόν, Φιλενάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας έστειλες αυτό το μήνυμα, που μας έστειλες αυτό το email, το πολύ ουσιώδες, για να μιλήσουμε για αυτή την πολύ σημαντική πτυχή της συνεξάρτησης, η οποία έχει να κάνει με την ανθρώπινη ολότητα. Είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι σε όλες μας τις σχέσεις. Ένας ο οποίος λειτουργεί συνεξαρτώμενα στην ερωτική του σχέση δεν θα λειτουργήσει μη συνεξαρτώμενα έξω από την ερωτική του σχέση. Όπως και κάποιος που λειτουργεί ναρκισσιστικά στην ερωτική του σχέση, δεν θα λειτουργήσει μη ναρκισσιστικά έξω από την ερωτική του σχέση. Απλώς οι ερωτικές σχέσεις είναι το πεδίο στο οποίο αναδύονται πιο έντονα αυτά τα ζητήματα, γιατί εκεί ακριβώς προσπαθούμε να έχουμε, δεν τα καταφέρνουμε πάντοτε, μεγαλύτερη, περισσότερη οικειότητα με έναν άλλον άνθρωπο και περισσότερη τριβή, οπότε βγαίνουν πιο έντονα αυτά τα ζητήματα και υπάρχουν κιόλας και το συναισθηματικό κομμάτι και η αγάπη για τη συντροφικότητα και η επιθυμία για τη συντροφικότητα και το ερωτικό, τα οποία τα μπερδεύουν ακόμη περισσότερο. Ναι, μπορούμε να είμαστε συνεξαρτώμενοι και στη σχέση με τον μηχανικό του αυτοκινήτου μας και στη σχέση με έναν πολιτή ή μια πολίτη που προσπαθούν να μας πουλήσουν κάτι και γενικότερα να είμαστε ευάλωτοι στη χειραγώγηση που μας κάνει οποιοδήποτε για να επιτύχει τα συμφέροντα. Και επίσης, όπως πολύ καλά το εντόπισες, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολιτές είναι εκπαιδευμένοι ώστε να διαβάζουν και οι άνθρωποι μπορεί να είναι ευάλωτοι ή όχι. Παρακολούθησα έναν ντοκιμαντέρ το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, το οποίο με αναστάτωσε. Και γιατί με αναστάτωσε? Με αναστάτωσε επειδή ήταν ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ήταν σε 4 επεισόδια στο Netflix, το παρακολούθησα. Δεν ξέρω πώς είναι ο όρος στα ελληνικά και πώς είναι το όνομα του ντοκιμαντέρ στα ελληνικά, επειδή εγώ το έχω στα αγγλικά το Netflix. Ήταν μια ιστορία, τώρα εδώ πώς τη λένε, ήταν μια ιστορία με μια Ιταλίδα τηλεπολίτρια, η οποία και αυτή και η κόρη της ξεγέλασαν πολλές εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Στα αγγλικά είναι Fortune Seller, a TV scam, Tammy Melter. Fortune Seller, αυτή που πουλάει τύχη, μια τηλεοπτική απάτη. Tammy Melter σημαίνει ένα προϊόν που λιώνει την κυλίτσα. Θα το βρείτε στο Netflix αν το ψάχνετε. Είναι αυτή η κοπέλα εδώ. Βλέπετε, αυτή εδώ. Τώρα αυτό είναι το preview. Λοιπόν, πρόκειται για μια ιστορία μιας νάρκισσου Ιταλίδας, η οποία έκανε και την κόρη της καρανάρκης ως ανταμέτωρα της, και οι οποίες αυτές οι δύο έκανα μια καριέρα εξαπατώντας τους ανθρώπους από την τηλεόραση, πουλώντας τους στην αρχή διάφορα προϊόντα τα οποία ισχυρίζονταν ότι ήταν προϊόντα που αδυνάτιζαν, προϊόντα που είχαν θαυματουργά αποτελέσματα πάνω στο δέρμα κλπ. Και μετά, άμα θέλετε να δείτε το ντοκιμαντέρ, σας προειδοποιώ όμως ότι εγώ αναστατώθηκα γιατί είδα τον ναρκισσισμό σε όλο το μεγαλείο. Γιατί τη δείχνει αυτήν τώρα την Ιταλίδα, η οποία είναι στα 80. Και έχει βγει από τη φυλακή και η κόρη της είναι στα 58 που σου είναι. Αυτή είναι 80 κάτι και η κόρη της είναι 58. Και είναι και δυο, δεν έχει, σαν να μην έχει περάσει η μέρα από πάνω. Τους έκαναν 5-6 χρόνια φυλακή, πώς έκαναν στο τέλος. Και τις βλέπεις ότι είναι ανένδοτες και ήταν σωστές και ότι ξεγέλασαν τους ανθρώπους, ήταν ok. Και μάλιστα το λένε έτσι πολύ, με πολύ κινησμό. Καλά τώρα, ποιος πίστευε ότι, για παράδειγμα, αν τηλεφωνούσε σε μια τηλεοπτική εκπομπή και του έβρισκε ο μάγος τα νούμερα του Λότο, ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί. Είναι βλάκες αυτοί που αγοραζάν, δεν φταίμε εμείς, έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους για να μην αγοράσουν. Στην πραγματικότητα όμως τι γινόταν? Είχαν εκπαιδευμένο τηλεφωνικό προσωπικό στο τηλεφωνικό κέντρο των εκπομπών τους, που τους εκπαίδευαν τους ώστε να κάνουν ερωτήσεις στα υποψήφια θύματα για να δουν πόσο τους έπαιρνε να πουλήσουν κι άλλα κι άλλα κι άλλα φούμαρα και φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Σας είπα, το παρακολούθησα, αλλά αναστατώθηκα. Αναστατώθηκα γιατί πλέον έχω φοβερή αλλεργία στους ναρκισσούς, τρομερή αλλεργία στους ναρκισσούς και επίσης έχω καταλάβει ότι ένας μηχανισμός άμυνας που έχω όταν εντοπίζω τοξικότητα και ναρκισσισμό είναι ο θυμός. Ότι μπορεί το μυαλό μου να μην μπορεί να επεξεργαστεί ακόμη αμέσως τι κάνεις εδώ βρε ηλίθεια και κάθεσαι και σε εκμεταλλεύεται ο ένας και ο άλλος. Μπορεί, ας πούμε, το μυαλό μου να σκέφτεται «Α, κρίμα αυτό το πρόσωπο, ας το απαντήσω, τι καλή κοπέλα, α, έχει καλούς σκοπούς» ή αποκλείεται να να θέλει να με εκμεταλλευτεί το τάδε πρόσωπο κλπ. Όταν όμως αρχίσω να θυμώνω με εκείνο το πρόσωπο, τότε καταλαβαίνω ότι ένα καμπανάκι από τον υποσυνείδητο μου λέει πρόσεξε μην τυχόν υπάρχει τοξικότητα, και άμα το καταλάβω, τότε πάνε στα spam και τα μηνύματα και τα mail και όλα που στέλνει η κάθε ξερόλας, η οποία προσπαθεί να το παίξει φίλη και ξέρω εγώ ότι είναι συνοδοιπόρος πνευματικός, ενώ στην ουσία θέλει να το παίξει ξερόλας και να επιβάλλει τις απόψεις της οπουδήποτε. Μιλάω τώρα γενικά, μιλάω και ειδικά, όποιος θέλει να καταλάβει. Κάποια άτομα τα οποία μου τάπριζαν με email ξερολίασης, τους έχω κάνει φλακ τώρα και πάνε στα spam μετά που τους την έχω πει. Όταν λέω τους την έχω πει, μετά που έχω μιλήσει ξεκάθαρα και έχω πει ότι αυτό που κάνεις δεν μου αρέσει, αυτό που κάνεις είναι τοξικό, διαφωνώ με τις απόψεις σου, δεν είσαι ψυχολόγος, μπορεί να διδάσκεις σε πανεπιστήμιο ένα άλλο ζήτημα, αλλά δεν είσαι ψυχολόγος, οπότε σε παρακαλώ πολύ μη με πρίζεις να μου στέλνεις συνέχεια μηνύματα, στο οποίο από τη μια να με αποθεώνεις και καλά και από την άλλη να προσπαθείς εμέσως πλήρως σαφώς με τοξικότατο τρόπο και ναρκισσιστικότατο τρόπο να μου επιβάλλεις πως εσύ που δεν είσαι ψυχολόγος και εσύ που δεν είναι το αντικείμενο της ειδικότητας σου και της εξειδίκευσης σου και των σπουδών σου, ξέρεις καλύτερα. Γιατί ξέρετε, πολλές φορές κάποιος κάνει ένα ερώτημα με σκοπό να επιβάλλει, υποβάλλει μια άποψη. Λοιπόν, αν μπορείτε να παρακολουθήσετε κάτι τέτοιο, παρακολουθήστε το στο Netflix. Καλό θα σας κάνει. Εγώ λέω το παρακολούθησα. Δυσκολεύτηκα όμως γιατί αναστατώθηκα που θύμωνα πολύ με τις ναρκισσούς και τις ξεγελάστρες. Λοιπόν, αν μπορείτε να το παρακολουθήσετε, παρακολουθήστε το και εκεί θα δείτε πολύ ξεκάθαρα τις τεχνικές των πωλήσεων. Τις τεχνικές των ύποπτων πωλήσεων, τις τεχνικές των πωλήσεων, των τηλεπωλήσεων και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και τις συγκεκριμένες τεχνικές που χρησιμοποιούσαν αυτές οι γυναίκες, οι οποίες είχαν στόχο να εντοπίσουν ποιοι από αυτούς που τηλεφωνούσαν. Πρώτα απ' όλα ήταν ξεκάθαρα ευάλωτοι στη χειραγώγηση αυτή που τηλεφωνούσα, γιατί έδειξε διάφορα αποσπάσματα από παλιές τους εκπομπές. Ήταν όλη μέρα στην τηλεόραση αυτή η τύπισσα, που τσίριζε, έλεγε βλακίες, ήταν κάτι αλλοπρόσαλα θεάματα. Τώρα μιλάμε τη δεκαετία του 80 και τη δεκαετία του 90 και τη δεκαετία του 2000, μιλάμε για τώρα, που κάποιος άμα τηλεφωνούσε, σίγουρα ήδη είχε χειραγωγηθεί και δεν είχε καταλάβει ότι πρόκειται περί character, φεδρού προσώπου και προσωπίου. Επίσης, εδώ να αναφέρω ότι έκανα το λάθος, το εξομολογούμε και δημοσίως, να παρακολουθήσω μισό και μισό επεισόδιο από αυτό το τηλεπαιχνίδι για το οποίο γίνεται χαμός, και επίσης εκεί άδειασα συναισθηματικά, επειδή δεν μπορούσα να παρακολουθώ τον εκφοβισμό, τον bullying, την τοξικότητα σε όλο το μεγαλείο, και είπα όχι, δεν θα παρακολουθήσω ξανά. Λοιπόν, μην άρχισε τώρα στα σχόλια να διατηρευτεί το τηλεπαιχνίδι, το θέμα μας είναι άλλο. Το θέμα μας είναι ότι όταν είμαστε συνεξαρτώμενοι και όταν έχουμε συνεξάρτηση, και αυτό το έχουμε καταλάβει από τις πιο στενές μας σχέσεις, τις σχέσεις με τους γονείς μας, για παράδειγμα, ή τις ερωτικές μας σχέσεις, τότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, γιατί θα εμφανίσουμε, είτε μας αρέσει είτε όχι, συνεξάρτηση και σε άλλων ειδών σχέσεις. Και όταν βρισκόμαστε σε μια συνθήκη στην οποία μας γίνεται ψιστήρι, εγώ κάνω το εξής. Παρόλο που δεν πληρώνει ο πατέρας μου για ό,τι γίνεται, λέω ψέματα. Ναι, λέω, συγγνώμη, δεν είμαι εγώ που θα το πληρώσω, είναι ο πατέρας μου που θα το πληρώσει, οπότε δώστε μου μια-δυο μέρες, θα το συζητήσουμε με τον πατέρα μου και αν τα καταφέρω να τον πείσω, να το κάνω. Και βασικά τι κάνω, ζητάω χρόνο, προκειμένου να το σκεφτώ πιο καθαρά, να ρωτήσω κάποιον άλλον ο οποίος έχει γνώσεις περισσότερες από μένα πάνω σε έναν τομέα και μετά να κάνω μια ενημερωμένη απόφαση. Δηλαδή να μην πάρω απόφαση της στιγμής. Γιατί αν πάρεις απόφαση της στιγμής στο να σου κάνω ψεστήρι για να σου πουλήσουν κάτι που δεν χρειάζεσαι, είναι εξαιρετικά πιθανό να πέσεις στην παγίδα και να αγοράσεις κάτι που δεν χρειάζεσαι και στην ουσία η συνεξάρτησή σου να σε κάνει να γίνεις θύμα οικονομικής εκμετάλλευσης. Η οποία αυτή η οικονομική εκμετάλλευση μετά είναι και ένα ψυχικό τραύμα. Και ας μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε μια εποχή που οι άνθρωποι δυσκολεύονται πάρα πολύ οικονομικά. Οπότε το να δώσεις τα 75 ευρώ παραπάνω, ναι, είναι ποσό. Για κάποιον 75 ευρώ είναι τα χρήματα με τα οποία θα βγάλει το μισό μήνα. μετά που έχει πληρώσει τους λογαριασμούς, τους υπέρογκους, της ΔΕΗ, τα ενίκια κλπ. Και ξέρω εγώ. Δεν είναι όλοι οικονομικά άνετοι και η μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού δυσκολεύεται. Οπότε δεν υποκύπτουμε εκείνη την ώρα. Time out λέγεται αυτή. Time out. Λες, πρέπει να το συζητήσω με τον άντρα μου. Μπορεί να μην έχεις άντρα. Να το συζητήσω με τον άντρα μου, ο οποίος είναι αυτός που κρατάει το μικρόφωνο. Χαίστηκες τώρα, αν ο μηχανικός πει, αυτή είναι η γυναικούλα και ακούει τον άντρα της. Αυτός ή άλλος αυτό μπορεί να πιστεύει. Είναι το πατέρα μου. Είναι πάρα πολύ αστείο, γιατί με ρωτάει εμένα ο πατέρας μου για διάφορες αγορές. Τι έχεις να πεις για αυτή την αγορά ή δεν ξέρω τι άλλο. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, η συνεξάρτηση μπορεί να συμβεί και σε άλλων ειδών σχέσεις και είμαστε προσεκτικοί, ούτως ώστε να μην πέσουμε θύματα χειραγώγησης. Και ρωτάμε τον εαυτό μας έτσι αυστηρά, αυτό που πας τώρα να αγοράσεις, όντως το χρειάζεσαι? Ποια είναι τα κίνητρα σου που πας να το αγοράσεις? Μήπως να πας να το αγοράσεις γιατί δεν μπορείς να πεις όχι ή γιατί έχεις χειραγωγηθεί από τον πολιτή? Τέτοια. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον να διαβάσω τις απόψεις στα σχόλια και ίσως να κάνουμε και επόμενο βίντεο με το θέμα αυτό. Σας φιλώ αγωνιστικούς χαιρετισμούς.